Το αρχικό πόρισμα για τα αίτια θανάτου του άτυχου φιλάθλου του Εθνικού Κώστα Κατσούλη έχει συνυπογράψει ο ιατροδικαστής που ελέγχεται για τους χειρισμούς του στην υπόθεση με το άτυχο βρέφος από τη Σύρια, για το οποίο δήλωσε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο ίδιος ιατροδικαστής είναι κατηγορούμενος στη μήνυση που έχει υποβάλει η οικογένεια Κατσούλη εναντίον του ίδιου και όλων των ιατροδικαστών και γιατρών που είχαν κρίνει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως επισημαίνει ο αδελφός του θύματος μιλώντας στην Κρήτη TV. Συμβαίνουν κάποιες συμπτώσεις, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση που τη στιγμή που τρέχει η έφεσή μας ώστε να διωχθεί αυτός ο ιατροδικαστής, συμβαίνει αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή η έφεσή μας εξετάζεται στο να παραπευθεί και αυτός ο ιατροδικαστής για αυτή, για πλαστή βεβαίωση. Ο Θήμιος Κατσούλης, με αφορμή την τραγική επικαιρότητα, αναφέρεται σε ομοιότητες, τις οποίες ωστόσο δεν αποδίδει σε λάθος χειρισμούς, αλλά σκοπιμότητα στην περίπτωση του πορίσματος που είχε συνυπογράψει ο ιατροδικαστής για τα αίτια θανάτου του άτυχου Κώστα. Δεν θεωρώ ότι ήταν από ιατρικό λάθος αυτό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάναν ιατρικό λάθος τόσοι ιατροδικαστές ή στις γνωματεύσεις τους, ώστε ένας άνθρωπος που ξέραν ότι έχει ξυλοκοπηθεί από τόσα άτομα να πούνε ότι δεν έχει κακώσει στο κεφάλι. Ο αδερφός μου είχε μεγάλο εύρος αιμορραγία στον εγκέφαλο και κατέληξε 14 μέρες μετά στο 401. Εναντίον όλων αυτών των γιατρών. Η οικογένεια Κατσούλη έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος των ιατροδικαστών που συνυπέγραψαν τα αρχικά πορίσματα των γιατρών του Βενιζελίου και ενός παθολογανατόμου, τους οποίους κατηγορούν ότι απέκρυψαν σημαντικά χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος, τα οποία όμως εντόπισαν γιατροί και εμπειρογνώμονες που κλήθηκαν να μελετήσουν εξ αρχής το ιατρικό υλικό και φωτογραφίες της νεκροτομής, μετά την καταδίκη δύο κατηγορουμένων για τη φωνική επίθεση σε βάρος του άτυχου φιλάθλου. Η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν κάθειρξη 13 και 12 ετών αντίστοιχα. Είχαν ως αποτέλεσμα η βασική κατηγορία από ανθρωποκτονία από πρόθεση να καταπέσει σε θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη, που επιφέρει σημαντικά λιγότερες ποινές. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχαν αμφιβολίες αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν χτυπήσει αρκετά τον αδερφό μου ώστε να πεθάνει, συνετέλεσε την κατάπτωση της κατηγορίας. Γιατί μέχρι τότε οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν έχουμε σημαντικά χτυπήματα στο κεφάλι. Ο εισαγγελέας που έχει εξετάσει το φάκελο της μήνυσης που κατέθεσε η οικογένεια Κατσούλη έχει παραπέμψει σε δίκη όλους τους άλλους κατηγορούμενους εκτός από τους δύο Αθηναίους ιατροδικαστές. Τυχή της υπόθεσης για την οποία η οικογένεια έχει ασκήσει αίτηση ανέρεσης, στην οποία θα επιμείνει καθώς πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα για τους χειρισμούς του συγκεκριμένου ιατροδικαστή, όπως επισημαίνει ο αδελφός του Κώστα Κατσούλη. Εμείς εναντίον όλων αυτών έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας έχει παραπέμψει σε δίκη και ιατροδικαστές Κρήτης και τους γιατρούς της Κρήτης και τον παθολόγο άτομο που υπέγραψε τη βεβαίωση για την αμυλοείδωση και απεφάνθη αρνητικά κάποιος εισαγγελέας για αυτούς τους δύο ιατροδικαστές που έχουν υπογράψει και αυτή την ιατροδικαστική έκθεση, την τελική ας πούμε, που αυτό κατά τη γνώμη μου αντιβαίνει στην λογική. Δεν γίνεται να απεφάνθει θετικά στους άλλους, να τους παραπέμψει και αρνητικά σε αυτούς.